Κύριε το μικρόφωνο. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε, Βασίλειο. Το όνομά σου. Νίκος Λιογκάρης. Κατάγομαι από εδώ, μεγάλωσα εδώ. Mm-hmm. Ζω στη Θεσσαλονίκη, αλλά όποτε βρίσκω ευκαιρία έρχομαι. Βοηθάω κι εγώ όσο μπορώ και τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Αχα. Από το κομμάτι το δικό μου που είναι κυρίως η μαγειρική. Εσύ όμως, Νίκο μου, ασχολείσαι επαγγελματικά με τη μαγειρική. Είσαι σεφ, έτσι δεν είναι? Ναι. Mm-hmm. Για πες λίγο το story. Μου άρεσε πάρα πολύ να μαγειρεύω από μικρός. Και επειδή αυτό, εντάξει, συμβαίνει και σε όλα τα παιδιά, ακολούθησα και εγώ αυτό το επάγγελμα. Με βοήθησαν πάρα πολλοί γονείς μου. Αχα, έτσι. Να πετύχω αυτό. Αυτό το επάγγελμα, Νίκο μου, είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Γιατί, ξέρεις, ακούνε όλοι σεφ, τώρα ειδικά με τα reality και με όλα αυτά, ακούει άλλο σεφ, να πάω να γίνω σεφ κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της προβολής, είναι το ωραίο. Αλλά για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, φυσικά υπάρχουν απίστευτες στερήσεις, πολλές ώρες εργασίας, δεν υπάρχουν γιορτές ή αργίες. Νομίζω ότι όλες αυτές τις συνιστώσεις που ανέφερες, Νίκο μου, είναι αυτό που λέμε ότι για να γίνει σεφ πρέπει να περάσει από όλες αυτά τα στάδια. Έτσι, από όλες αυτές τις διαδικασίες. Ναι, κυρίως βέβαια να αγαπάς την πρώτη ύλη. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε εδώ σήμερα. Γιατί κάπως έτσι ξεκινάει και γίνεται επαγγελματικό ένα πιάτο και φτάνουμε σε ένα σημείο να το αποκαλούμε ότι είναι γκουρμέ, είναι κάτι εξειδικευμένο. Έτσι. Χωρίς την πρώτη ύλη δεν γίνεται. Ωραία. Νίκο μου, θέλω να σε ρωτήσω λίγο τι φαγητό μας έκανες. Για να πείραξα λίγο τη μαδιτιανή κουζίνα. Μου αρέσει αυτό πολύ. Να το εξελίσσω, γιατί και έτσι ίσως έρχονται πιο κοντά η νεολαία στο να μαγειρέψει αυτά τα πιάτα, γιατί καμιά φορά είναι και δυσνόητα για τους πιο νέους. Έχω κάνει ένα γάβρο φρικασέ. Ψάρι φρικασέ. Υπάρχει αυτός ο συγκερασμός. Έχω δει εκδοχές πολύ στο Άγιο Όρος να το ετοιμάζουν. Μπορεί να γίνει και πιο μεγάλο ψάρι, δηλαδή με φιλέτο από συναγρίδα, από λαβράκι. Εδώ πέρα όμως είναι από ένα μικρό ψάρι, μπορούμε να το κάνουμε και με σαρδέλα και με ό,τι άλλο θέλουμε. Ωραία, κατάλαβα. Στην ουσία βάζουμε το μαρούλι μέσα στο σαγανάκι και το αλλάζουμε κάποιο. Μην πεις περισσότερα, γιατί είσαι ο έτερος που μας έκανε και μας έδειξες από την αρχή πώς γίνεται αυτή η συνταγή. Και μόλις επειδή είχαμε μιλήσει και στο τηλέφωνο μου την είπες και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Για να την παρακολουθήσει και ο κόσμος από το σπίτι για να μπορεί να τη φτιάξει. Είναι πάρα πολύ εύκολη και ευθύς αμέσως πάμε να παρακολουθήσουμε τον Νίκο πώς έχει φτιάξει αυτή την πολύ ωραία συνταγή. Γάβρος φρικασέ, παρακαλώ. Φύγαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το γάβρο φρικασέ. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι φρέσκο γάβρο, ελαιόλαδο, πιπέρι μαύρο σε σκόνη, αλάτι, λεμόνι, φρέσκο κρεμμύδι, ξερό κρεμμύδι, μαρούλι ελληνικό σγουρό, βασιλικό άνηθο, μαϊντανό και μάραθο. Πάμε τώρα να σας δείξω μια τεχνική το πώς να καθαρίσουμε το γάβρο. Συνήθως καθαρίζουμε τα εντόστια και αυτό θα κάνω και τώρα, αλλά θα το τοποθετήσω μέσα σε νερό με πάγο. Έτσι θα φύγουν τα αίματά του και θα είναι πιο ζωντανό και θα μας βοηθήσει αυτό στο να το μαγειρέψουμε και να είναι ολόφρεσκο. Το επόμενο μας βήμα είναι να στραγγίξουμε το γάβρο και να το τοποθετήσουμε σε απορροφητικό χαρτί. Πάμε να μαγειρέψουμε το γάβρο φρικασέ. Λοιπόν, σε ένα τηγάνι, σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε ελαιόλαδο. Ενδεικτικά είναι όλα τα υλικά που θα βάλουμε. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να κάνετε παραλλαγές αυτού του πιάτου. Και με άλλο ψάρι, δεν απαραίτητο μόνο με γάβρο. Στο Άγιο Όρος το έχω συναντήσει και με σφυρίδα. Τώρα χαμηλώνω λίγο τη φωτιά και θα προσθέσω φρέσκο μαρούλι, σγουρό. Εσείς μπορείτε να βάλετε και χόρτα φυσικά, βλίτα, μυρώνια, το οτιδήποτε έχει στην εποχή που είναι στα καλύτερά του. Και προσθέτω το νεράκι μου. Μπορώ και να σβήσω με κάποιο κρασί, ούζο, το οτιδήποτε. Οπότε δεν θέλω δυνατά αρώματα. Θα βάλω νεράκι. Θα χαμηλώσω τη φωτιά
για να μην φύγουν τα υγρά και θα προσθέσω το γάβρο μου. Στην ουσία το όνομα του πιάτου το παίρνει από τα μαρούλια, το φρικασέ δηλαδή δίνει την ονομασία αυτού του πιάτου. Δηλαδή συνήθως τα φρικασέ συναντούμε στο ελληνικό, κατά τον ελληνικό τρόπο, μαρούλι. Αν δείτε ήδη αρχίζει και ψήνεται, έχει αχνιστεί. Μπορούμε να βάλουμε και ένα καπάκι και να σκεπάσουμε το τηγάνι μας και περίπου σε 1-1,5 λεπτό θα είναι έτοιμο. Το πιάτο είναι εμπνευσμένο από την παλιά Μάλτα, στην οποία υπήρχε θάλασσα, ενώ τώρα είμαστε σε λίμνη, όπως έχετε δει κι εσείς, και κάνουμε μια παραλλαγή αυτού του πιάτου. Ο γάβρος μας είναι έτοιμος, πάμε να σερβίρουμε.